Δωρεάν ιατρική φροντίδα παρέχουν σαν ασφάλιστα παιδιά, τα οποία σε συνθήκες καθημερινής κρίσης αυξάνονται. Οι γιατροί χωρίς σύνορα, οι οποίοι το Σάββατο και την Κυριακή βρίσκονται στην Ξάνθη με τη στήριξη εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Με την κινητή μονάδα επισκεπτόμαστε διάφορες περιοχές και με τη χορηγία των εμβολίων εμβολιάζονται όχι μόνο τα ανασφάλιστα παιδιά, όσα έχουν ανάγκη. Σε συνεργασία τα 12 τελευταία χρόνια με τους γιατρούς του κόσμου, παρέχουμε φροντίδα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη και μέσω της κινητής παιδιατρικής μονάδας προσπαθούμε να δώσουμε παιδιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη, το οποίο και κάνουμε τα 12 τελευταία χρόνια. Έχουμε περιθάλψει 57.000 παιδιά και τα 2 τελευταία χρόνια έχουμε εμβολιάσει περίπου τα 2.130 παιδιά. Στο κλιμάκιο και ένας παλιός γνώριμος της Ξάνθης, ο πρώην διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου, κ. Ζεφυρακόπουλος, που είχε ενταχθεί στο δυναμικό των γιατρών χωρίς σύνορα. Ήμουνα πολλά χρόνια στην Ξάνθη και την αγαπάω ιδιαίτερα και είμαι πολύ χαρούμενος που ξαναγύρισα σήμερα, γιατί είμαι μόνιμος κάτοικος Καβάλας. Προσπαθούμε όσο μπορούμε με τους γιατρούς του κόσμου, σε αυτές τις συνθήκες που είναι δύσκολες οικονομικά, να βοηθήσουμε τον κόσμο, ιδίως τον άπορο κόσμο. Γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμοι, τα παιδιά είναι ανασφάλιστα σε αυξανόμενο ρυθμό και κυρίως ανεμβολίαστα τα ανασφάλιστα. Η κινητή μονάδα θα είναι εδώ και αύριο. Θα είναι εδώ και αύριο από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Μας φιλοξενεί ο κύριος Δημαρχόπουλος στο Δημαρχείο, όπως βλέπετε. Θα είμαστε και αύριο εδώ και θα εμβολιάζουμε τα ανασφάλιστα παιδιά. Το κλιμάκιο των γιατρών υποδέχτηκε και φιλοξενεί ο Δήμος Ξάνθης, ο οποίος άνοιξε το δημαρχιακό κατάστημα για να δεχτεί και να στηρίξει τα ανασφάλιστα παιδιά. Ανταποκριθήκαμε σαν Δήμος στην ευγενική χορηγία να έρθουν οι γιατροί του κόσμου. Ανοίξαμε σήμερα το Δημαρχείο, υπάρχουν παιδίατροι, υπάρχουν οδοντίατροι και βεβαίως ευχαριστούμε και τη Vodafone αλλά και τους γιατρούς του κόσμου σήμερα, οι οποίοι δείχνουν και την κοινωνική προσφορά προς την κοινωνία αλλά και εμάς που μπορούμε μέσα με αυτόν τον τρόπο να ανταποκρινόμαστε στις όποιες ανάγκες κάθε φορά προκύπτουν στο Δήμο μας. Να πω ότι είναι αξιέπαινη και η προσπάθεια και καλοδεχούμενη από όποιον και αν προέρχεται. Όποιος μπορεί να βοηθήσει σε αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες ώρες που περνάει η κοινωνία είναι ευπρόσδεκτες. Βρίσκονται στην πόλη μας σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή για δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας και συγκεκριμένα είναι εδώ η κινητή μονάδα οδοντιατρικής και παιδιατρικής, την οποία μπορούν να επισκεφθούν οι πολίτες της Ξάνθης εντελώς δωρεάν. Θέλω να επισημάνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια αυτή των γιατρών του κόσμου που γνωρίζουμε όλοι πόσο πολύ συντελούν σε θέματα καταπολέμησης προβλημάτων υγείας, εντελώς δωρεάν εθελοντικά, αυτό είναι το σημαντικό, διότι δυστυχώς στις μέρες μας έχει γίνει η υγεία δύσκολα προσβάσιμη σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Χαιρετίζουμε ως Δήμος Ξάνθης την προσπάθεια αυτή και ευχόμαστε και του χρόνου να τους έχουμε εδώ. Στις συνθήκες κρίσης, οι γιατροί χωρίς σύνορα αποτελούν πραγματικά πνοή ζωής, καθώς δίνουν την ευκαιρία σε χιλιάδες ανασφάλιστους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.